Καλησπέρα σε όλους. Το Repress, το ανάλυσε τον Repress. Και γενικότερα το team του Repress έχει πάρει την σκυτάλη και θα την αφήσει στις 3, έχοντας τα φρέσκα κουλούρια του χθεσινού Champions League και περιμένοντας αυτά που είναι στο φούρνο και θα ψηθούν κατά τις 10 για να έχουμε μια εικόνα από τους πρώτους προεμιτελικούς. Με τους γηπεδούχους να κερδίζουν χθες, την Tottenham με 1-0 και την Liverpool με 2-0. Για την Liverpool το 2-0 δεν είναι καλό σκορ. Γιατί δεν είναι καλό σκορ όταν προηγείσαι 2-0 στο 25. Όταν, 26, ναι. Για την Πόρτο που έχανε 2-0 στο 26, ως τελικό σκορ το 2-0 είναι το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσμα. Γιατί το πρώτο καλύτερο αποτέλεσμα είναι να έχει μειώσει 2-1. Πολύ για κακή εικόνα της Πόρτο εχθές. Δηλαδή δεν ήταν καν η ομάδα που είδαμε στους 16. Έτσι όμως σκυλούσε το παιχνίδι, όμως θα μπορούσε να έχει βρει ένα γκολ. Όσο η Λίβερπουλ δεν βάζει το τρίτο. Σου έδινε την αίσθηση ότι θα βρει μια φάση και θα γίνει το 2-1 και θα αλλάξουν όλα. Το μυαλό με αυτό το μάτς το είχα ότι η Πόρτο θα μπει στο παιχνίδι όσο πιο γρήγορα καταλάβω ότι δεν πρέπει να φοβηθεί θα φάει γκολ. Δεν πρόλαβα να το κάνει αυτό. Έτσι, γιατί το γκολ έρχεται στο 5ο λεπτό και η Πόρτο αρχίζει από κάποια στιγμή να καταλαβαίνει ότι ναι, παίζω μια ομάδα η οποία έχει καλύτερες μονάδες. Ναι. Έχει καλύτερο σύνολο. Ναι. Αλλά είμαστε εδώ και παίζουμε ποδόσφαιρο. Δεν λέω το 11 εμείς 11 αυτοί. Σωστά. Όχι τόσο απλοϊκό. Αλλά ότι κάποιες στιγμές θα την πάρω την μπάλα. Αυτό δεν έκανε ούτε αυτό. Πρέπει να την πάρω, να την κυκλοφορήσω και να δω πώς μπορώ να επιτεθώ όπως ξέρω εγώ. Και σύμφωνα με τις αδυναμίες, τις όποιες αδυναμίες έχω δει εγώ ως προπονητής και έχω πει στους παίκτες μου: ξέρετε, παιδιά, υπάρχει μια ομάδα εδώ η Λίβερπουλ, η οποία ναι, έχει πάρα πολύ καλές μονάδες. Έχει έναν Φαντάικ, ο οποίος μιλάνε όλοι για αυτόν. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι όχι μόνο είναι καλός, αλλά αυτό το χρονικό διάστημα είναι στα καλύτερά του. Νιώθει ότι είναι, όπως έλεγε και μια ταινία που βλέπαμε μικρή, ο υπερσφίκτης των τριών υπήρων. Έτσι νιώθω ότι δεν μασάει τίποτα. Και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και στην ψυχολογία των συμπαικτών του και πολλές φορές παίζει ρόλο και στον αντίπολο. Ότι όπα, πού πάω σε αυτόν. Όχι, πήγαινε. Τι έχεις να χάσεις. Το πολύ που να σε κόψει. Έχει κόψει 15, θα είσαι 16. Δεν σου πούνε τίποτα. Δεν έπαιξε καθόλου το ποδόσφαιρο της η Πόρτο. Δηλαδή αυτό το καλό ποδόσφαιρο που έχει δείξει, παίζει και στο πρωτογαλλικό πρωτάθλημα, αλλά και στο Champions League τα παιχνίδια της, γιατί είχε πολλές λίγες ήττες εκτός έδρας, αν θυμάμαι καλά. Δεν έδειξε ούτε αυτό. Μάλλον οι απουσίες των Πέπε και Ερέρα ήταν κομβικές. Ναι. Σε τέτοιο παιχνίδι, ειδικά του Πέπε πίσω στην άμυνα. Εγώ θα έλεγα πρώτα του Ερέρα περισσότερο. Απ' την άψη ότι στο μυαλό μου το είχα στο μάτς, παραλαμβάνω ότι η Πόρτο ήξερε ότι θα φάει γκολ και να πάει να δημιουργήσει. Και ο Ερέρα ήταν παίκτης που θα μπορούσε να την βοηθήσει. Γι' αυτό, και η αναφορά μου στο ξεκίνησε ότι το 2-0 είναι καλό για τη Λίβερπουλ είναι γι' αυτό το λόγο, γιατί το έκανε πολύ νωρίς. Θα μου πεις γιατί. Τι διαφορά κάνει το 2-0 από το 3-0. Θα μου πεις γιατί. Και τώρα η Λίβερπουλ είναι άνετη. Απλά όταν κάνεις το 2-0 στο 25, εκεί νιώθεις ότι θέλεις να το. Και ήταν καλή η Λίβερπουλ. Τελειώσεις. Ήταν καλή, έχει καλό ποδόσφαιρο. Δηλαδή θα μπορούσε να βρει κι άλλα γκολ. Και δεν νομίζω ότι η Λίβερπουλ μπήκε στην διαδικασία που μπορεί να σκεφτεί κάποιο ότι εντάξει, με 2-0 έκανε τρεις δυνάμεων, έχει παιχνίδια στην Αγγλία, πάει για το πρωτάθλημα. Υπάρχουν στιγμές που δεν σου ξεχνάς ούτε τη συντήρηση και τέτοια. Λες εδώ είναι, τους βρήκαμε. Και πάμε. Να τελειώνουμε. Για να κάνουμε συντήρηση το δεύτερο. Πάμε να μείνουμε στην ιστορία. Εντάξει, να μιλάμε για όλους τους μεθυτές. Ήταν το 8-0. Δηλαδή το ρεκόρ νομίζω ότι το έχει η Λίβερπουλ όσον αφορά το high score σε αποτελέσματα. Ναι, την Μπεσίκτας έχει κάνει 8-0 και ένα 0-8 είχε κάνει με την. Τέλος πάντων, είναι. Ναι, και με τη Ρώμα είχε ένα μεγάλο σκορ. Συγκρατημένο σε βλέπω. πάρα πολύ συγκρατημένο. Τελειώσαμε με τη Λίβερπουλ, κρίθηκε αυτό το ζευγάρι. Πάει η Λίβερπουλ, θα είναι τελικά. Περιμένει αντίπαλο. Εντάξει, δεν κρίθηκε γιατί θα έχει προσθήκε μέσα στο Πόρτο. Στο πέσει το Ραγκάο. Θα βρει γκολ όμω η Λίβερπουλ εκεί. Οπότε... Σίγουρα, εντάξει, 2-0. Θα θέλει 4 η Πόρτο μετά. Έχει έτσι. Και ξέρει το κλασικό, η εύκολη ανάγνωση είναι ότι με τον τρόπο που βγαίνει στην επίθεση η Λίβερπουλ θα βρει πιο εύκολα γκολ στο 1-0 τη Πόρτο από το 0-0. Ναι, σωστά. Γιατί στο 1-0 νιώθεις ότι πλησιάζεις. Ναι. Λες τώρα πάνω ρισκάρω. Στο 0-0 δεν ρισκάρεις. Γιατί λες άμα φάω 0-1, αντίο ζωή. Στο 0-0 ψάχνεις να βρεις τον τρόπο να βάλεις το 1. Και εκεί να ξεβολεύσουν τον άλλον.
Όσο πιο αργά, τόσο πιο καλά για την Πόρτο. Να το βάλει κάπου στο 60-70 εκεί να. Εκεί. Μήπως και έχει καθόλου τηλεθέσει αυτό το μάτς. Ναι. Γιατί μόνο έτσι θα έχει. Μα και το άλλο το βλέπω λίγο πολλά με λίγα, αλλά τέλος πάντων. Δεν είναι ότι είναι λοιπόν είμαι απεσιόδοξη για την Τότεναμ. Απλά θεωρώ ότι η City είναι ομάδα που μπορεί να παίξει ένα 50% καλύτερα από αυτό που έπαιξε χθες, ενώ η Τότεναμ πόσο παραπάνω μπορεί να παίξει καλύτερα από χθες. Ωραία ανάγνωση έχεις κάνει. Όταν λέω ότι, ναι, ότι η Τότεναμ έφτασε κοντά στο ταβάνι της σε πακέτο αγώνα απέναντι στην City, όχι συνολικά σαν απόδοση. Δεν δηλαδή κρίνω με βάση ένα παιχνίδι ότι η Τότεναμ δεν μπορεί να κερδίσει κάποιον 5-0. Μπορεί και αυτό κάποια στιγμή. Όχι τέτοιες ομάδες. Όπως δεν μπορούν. Ελάχιστες ομάδες μπορούν να το κάνουν κάτι τέτοιο. Η Τότεναμ χθες έκανε αυτό που έλεγε ο Ποκετίνο. Το είχε περιγράψει ως παιχνίδι της καριέρας του. Και ένιωσε ότι το έχει περάσει στους παίκτες του. Αυτό. Γενικά, έτσι, αν θα κάναμε μια μικρή ανάγνωση του παιχνιδιού, και οι δύο ομάδες αλληλοεξουδετερώθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Βάλανε και οι δύο πολλούς ποδοσφαιριστές στον άξονα. Δηλαδή, δεν υπήρχε αυτό το πλάτος στο γήπεδο που να μπορέσουν να είναι πολύ ανοιχτό, να υπάρχουν χώροι ανάμεσα στις γραμμές. Τότε, αν φέτος, πολλές φορές παίζει αυτό το 4-4-2 όταν αμήνεται. Και χθες, νομίζω ότι το πιο κομβικό σημείο ήταν για άλλη μια φορά ότι. Όταν ήταν ο Κέιν, παράδειγμα, με τον Ντελε Αλλι εκεί, που πήγαιναν πάνω στο Φερναντίνο για να τον αποτρέψουν να πάρει εκείνο την μπάλα και να ξεκινήσει την επίθεσή της. Έτσι, νομίζω ότι δυσκόλεψε πολύ την City στο να έρθει στην ανάπτυξή της, και γι' αυτό πολλές φορές βλέπαμε ότι προσπαθούσαν να πάνε και σε μεγάλες μπάλες, είτε να ανοίξουν με πλάτος τον Walker, ας πούμε, από την μία μεριά, είτε με αλλαγές παιχνιδιού. Και αλλαγές παιχνιδιού πολλές φορές έκανε και η Tottenham με τον Vertonghen, νομίζω έκανε καμιά 7-8 γεμίσματα, ναι, για να βρει τον κενό χώρο στην αντίθετη μεριά. Κατά πρώτον, σε όσο χρονικό διάστημα έπαιξε ο Κέιν, έδειξε τι σημαίνει σύγχρονο βαρύ κορμί επιθετικό. Έχει φοβερό το έχω ένα επιθετικό που τον, έχω ένα επιθετικό που τον βάζω μπροστά για να τον βρίσκω. Πέθανε, το κυδεύσαμε, το κλάψαμε. Το κλάψαμε κανονικά. Τελείωσε. Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Και αυτό μπορεί να καταγραφεί στατιστικά αν δούμε κάποια στιγμή τις επαφές του Κέιν έξω από τη μεγάλη περιοχή. Και το πώς και το πού πάσαρε. Τον τρόπο με τον οποίο παίζει με πλάτη. Ο τρόπος με τον οποίο κυρίως προσπαθεί τότε να όλη τη σεζόν να. Και ο Ποκετίνο ότι αρέσκεται σε αυτό, στην μετάβαση λέει την επιθετική που κάνει, είναι ο πρώτος στόχος να βρίσκει τον Κέιν. Οπουδήποτε και αν είναι. Δηλαδή, οποιοδήποτε παίρνει την μπάλα, την στιγμή που αναχαιρίζει την μπάλα, να βρει κατευθείαν τον Κέιν. Ο στόχος αφενός είναι γιατί μπορεί σίγουρα να κρατήσει την μπάλα και να κερδίσει χρόνο για τους υπόλοιπους συμπαίκτες, αλλά σίγουρα η πίσω πάσα που παίζει και από εκεί και πέρα στα άκρα γιατί μπορούν να πούνε πολύ λέτε καλά με. Και ο Σον και ο Έριξεν βρέθηκε αρκετές φορές από εκεί. Αν και αυτό νομίζω ότι είναι μειονέκτημα. Δηλαδή, χθες συγκεκριμένα τρεις-τέσσερις φορές βγήκε ο Έριξεν προς τα εκεί και δεν έχει την ταχύτητα, δεν πήγε σε ατομική ενέργεια. Να εκμεταλλευτεί το χώρο. Πολλές φορές γύρισε πίσω την μπάλα. Αν υπήρχε κάποιος παίκτης που στο μυαλό μου στέρισε από την τότε να περίμενα περισσότερα πράγματα, ήταν ο Ντέλε. Ο Ντέλε, έχεις δίκιο. Ο οποίος δεν μου φάνηκε. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το ότι, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά τελείωσε το παιχνίδι. Βλέπω τα στατιστικά για τα χιλιόμετρα των παιχτών και στην παρέα που ήμουνα, κάνω μια θρόμητα. Έπαιζε ο Κουντογάν. Δεν το θυμάμαι καν στο παιχνίδι. Δεν το θυμάμαι καν. Γενικά από τους παίκτες του κέντρου, ποιο θυμάσαι. Και για να μην το θυμάμαι. Σοκό και από τους δύο ομάδες. Για να μην θυμάμαι τον Κουντογάν, σημαίνει ότι δεν έκανε κάποια πάσα στη μεγάλη περιοχή. Δηλαδή. Δύο-τρεις στιγμές μόνο νομίζω ότι μπορέσαν και φέρουν την μπάλα στο Στέρλινγκ. Το Σίλβα. Ο Κουντογάν κυρίως στο πρώτο ημίχρονο μπόρεσε και πήρε την μπάλα από την πίσω ζώνη και την έφερε μπροστά. Ο Σοκό είναι ένα παίκτη τον οποίο. Αν μπει σε φόρουμ φιλάνων του Τότεναμ, πιστεύω ότι κάποια στιγμή ναι, θα μαζευτούν 100 που λένε τι παιχτάρα είναι, ναι. Μαζί μου τους 100 που δεν θέλουν να το βλέπουν ζωγραφιστό και θα πλακώθουν μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Εντάξει, δεν έχει τεχνικά χαρακτηριστικά, δηλαδή να κάνει πάσες κλειδιέ ή να κάνει σουτ ή να κάνει γκολ. Αλλά όσον αφορά τρεξίματα, δυναμισμό, χιλιόμετρα. Ορισμός του παίκτη Ρογονδί και ορισμός του παίκτη για εκτός έδρας παιχνίδι. Ναι. Γενικά. Για όλα τα παιχνίδια. Σε αυτόν τότε να ψήρει ρεβάνς. Σίγουρα.
η απόδοση ήταν βαρόμετρο σε παιχνίδι και έχοντα και το 1-0 στο πώ θα κλείσει χώρου εκεί στη μεσαία γραμμή. Γιατί εντάξει, ήταν αλλιώ το παιχνίδι και για τη City. Μέσα στην έδρα τη θα επιτεθεί πιο μαζικά. Αυτό που λέει Αντώνης είναι νομίζω το πιο τέτοιο, ότι η City έδειξε ότι δεν είναι το ταβάνι αυτό που είδαμε χθε. Όχι, είναι πολύ μακριά από το ταβάνι. Είναι δηλαδή αν τυχόν πραγματικά παίξει στο επόμενο level τη. Ναι. Θα το λες ότι μπορεί όμως, να γίνει ένα γιατί σε αυτό το επίπεδο, σε αυτή τη φάση, η διοργάνωση πολλές φορές στο παρελθόν μας έδειξε ότι έχει αποκλειστεί και από χαμηλότερο επίπεδο αντιπάλου θεωρητικά, γιατί δεν ήταν αυτή που έπρεπε σε αυτή τη φάση τη διοργάνωση. Οι λεπτομέρειες τώρα εδώ κάνουν τη διαφορά. Δηλαδή, είναι εκεί ένα out που λίγο υπήρχε. Out που υπήρχε λίγο έτσι. Δεν υπήρχε τόσο καλή συγκέντρωση, ήρθε τον goal. Δηλαδή, όλοι και οι δύο στόπερ σηκώσαν τα χέρια και καλά, η μπάλα βγήκε κτλ. Δευτερόλεπτα τώρα. Το ότι τότε να πηγαίνει με το 0 στο δεύτερο παιχνίδι. Είναι μεγάλη κατάκτηση. Ναι, γιατί αν γίνει 2-0 πάλι είναι μέσα στο παιχνίδι με ένα γκολ. Ναι. Γι' αυτό το πολύ, πολύ καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή, οπωσδήποτε θα ψάξει ένα γκολ. Αν βρει τον γκολ, μετά βάζει τη σύντηση στο παιχνίδι να θέλει 3. Είτε το βρει πρώτη, είτε το βρει ακόμη και στο 2-0 να το βρει. Ξεκινάει η κουβέντα για το ότι τότε να θα μπορούσε να γίνει και έγινε και έβαλε τον γκολ χωρίς τον Κέιν. Ο Κέιν ορίζει τον Ρεμπαρόδο, ο οποίος όλα δείχνουν πως δεν θα παίξει μέχρι το τέλος σεζόν. Τόσο μεγάλη ζημιά. Χτυπάει για πέμπτη διαδοχική φορά τραυματισμός που τον βγάζει εκτός είναι στον Αστράγαλο. Πέμπτης τραυματισμός στον Αστράγαλο. Και δεν μπορεί να πει κανείς στον θέμα ευπάθειας. Γιατί όταν μιλάμε για πάτημα στον Αστράγαλο, είτε ευπάθεια έχεις, ευπάθεια έχεις, είτε δεν έχεις. Χτύπα ξύλο, την αποκτάς. Και τότε να παίζει για δεύτερη φορά μέσα στη σεζόν χωρίς τον Κέιν. Και ξαφνικά λες και με το που βγαίνει ο Κέιν, σταματάει ο χρόνος, κοιτάζει όλους τους υπόλοιπους και σου λέει: α, παιδιά, λείπει ο Χάρη. Δεν πειράζει, όπως τότε που τα βάζαμε. Εντάξει, ο Λιματά έχει μάθει να παίζει σίγουρα πολύ κομβικός, γιατί τα γκολ του δεν τα βρίσκει εύκολα. Αλλά ο Σον εκεί δείχνει ότι μπορεί και το αντικαθιστά επάξια. Και με γκολ και με ενέργεια και με τα πάντα. Ο Έριξεν βγάζει την πάσα στον Σον που βλέπει τον κενό χώρο. Ο Σον σώζει μια φάση η οποία φαίνεται χαμένη. Πετυχαίνει τον γκολ. Και από εκεί και μετά αρχίζουμε όλοι και περιμένουμε να δούμε τον Γκουαρδιόλα. Σαν να του λέμε, έλα ρε μας τώρα, άντε. Δείξε μας κάτι. Να σε εδώ, να χαρώ εγώ, να σε εδώ. Να σε εδώ τώρα, τι θα. Αλλά πιο πολύ απειλήσε τότε να μου τελικά. Τι θα κάνεις. Δεν άλλαξε την εικόνα του αγώνα το 1-0 και τον τρόπο που χειρίστηκαν οι δύο ομάδες το παιχνίδι. Αυτό που έχω να καταθέσω όσον αφορά τη City, γιατί είχα καιρό να δω παιχνίδι της και δεν έχω δει πολλά. Να είναι 4-5 φέτος. Ναι. Βγάζω τον καπέλο στον Γκουαρδιόλα και τον Στέρλινγκ. Αν κάποιος έχει να δει κανένα χρόνο το Sterling, αν κάποιος νομίζει ότι είναι εκείνο το παιδί το. Έλα μόνο τη απατσούλη, δεν ξέρω πώς είναι έτσι. Με πολλές ημιτελείς προσπάθειες που ήταν το χαρακτηριστικό του. Ναι, ναι. Που δεν τελείωνε ποτέ καμία προσπάθεια. Λοιπόν, αυτό που είχα στο μυαλό σας, καμία σχέση. Ναι, έχει μεταλλαχθεί. Έχω πολύ πιο ουσιαστικός. Απόρρισα. Γιατί επαναλαμβάνω ότι τον είχα παρακολουθήσει και από κάποια στιγμή και μετά ήταν το βλέμμα μου στο Sterling. Από απορία περισσότερο, γιατί μου κίνησε την περιέργεια. Ο τρόπος με τον οποίο καλύπτει είναι συνεπής τακτικά, είναι απίστευτος. Γι' αυτό λέω καμία σχέση με το εκείνο και τι τον πήρε η Σίτη και τι τον κάνει ο περίεργος, ο τσαπατσούλης. Καμία σχέση. Ένας ποδοσφαιριστής που άμα βγάλει από το μυαλό του και το ότι είμαι σε μια ομάδα που αν κάνω δεύτερη τρίπλα... Είναι σίγουρο ότι θα έχω κάποιον δίπλα μου. Σίγουρο. Ο προπονητής θα έχει κουμπώσει έτσι. Αυτό είναι ο Γκουαρδιόλα. Το να ξεμαρκαρίζομαι εγώ να κάνω δεύτερη τρίπλα και να μην χρειάζεται να κάνω τρίτη. Να έχω πάντα πάσα. Πάντα πάσα. Και αν δεν έχω πάσα, να μην φταίω εγώ, να φταίνει άλλη. Να μην παίρνει την ευθύνη. Αυτό που έλεγε δηλαδή ο Γκουαρδιόλα κάποια στιγμή σε κάποια βίντεο που έλεγε ότι εγώ είμαι υπεύθυνο. Για να σας μάθω να φέρνετε την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το πώς θα τελειώσετε τη φάση είναι δικό σας θέμα. Αλλά εγώ θα σας στήσω ό,τι πρέπει να κάνουμε για να φέρετε την περιοχή. Το γκολ πλέον είναι ευθύνη σας. Το να προσπαθώ να σας βγάλω στην καλύτερη δυνατή θέση είναι ευθύνη μου. Εγώ να το σχεδιάσω, να το δουλέψουμε
να το προχωρήσουμε. Ο Στέρλινγκ Νόν λοιπόν μου έκανε εντύπωση. Το ότι δεν είδα τον, το ότι είδα τον Ντέλφ στην ενδεκάδα τελικά μου έκανε λιγότερη εντύπωση από ότι δεν είδα τον Ντεμπρούνε και τον Σανέ. Και τους δύο. Που βέβαια κάποια στιγμή η κουβέντα που ξεκίνησα με το ότι το ταβάνι της City, η απόσταση της απόδοσης από το ταβάνι είναι πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη εμφάνιση όταν από το δικό της ταβάνι, είναι γιατί κάποια στιγμή ξεκινάει το μάτς και παίρνουν να δούμε τους πάγκους των δύο ομάδων. Έτσι είναι, έτσι. Έχει ένα στίχο. Ο Γκουαρδιόλα νομίζω ξέρει πάρα πολύ καλά ότι για να μπορέσεις να διεκδικήσεις μέχρι τέλους τρεις διοργανώσεις πρέπει να έχεις 18, να μην πω 20 ποδοσφαιριστές σχεδόν εισάξιους. Ναι, αλλά εδώ δεν πρέπει να σταθούμε στην αλλαγή, στη διπλή που κάνει στο 90. Γιατί την κάνει στο 90. Φέρνει από τον πάγκο αυτού τη μένα, αλλά έχει αυτού τον πάγκο και του βάζει στο 90. Δεν ξέρω, δεν μπορώ, να το, δεν μπορώ να βρω το λόγο. Δεν μπορώ να σκεφτώ για ποιο λόγο μπορεί να κάνει αλλαγή διπλή στο 90. Να αλλάξει τι. Έχει αυτού του δύο στον πάγκο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και περιμένει να δεχτεί τον γκολ και πάλι δεν του βάζει αμέσω. Πώ εξηγείται αυτό. Με ποιον παίζει η City τώρα το Σαββατοκύριακο? Προφανώς αυτοί οι δύο θα ξεκινήσουν βασικοί, έτσι. Μεγάλο ψέμα θα σου πω. Καλή ερώτηση. Δεν έχει ντέρμπι νομίζω. Το ντέρμπι. Α, ή παίζει με την Τότεναμ τώρα. Είναι το παιχνίδι με την Τότεναμ, μετά τον μετά τη ρεβάνς. Νομίζω και τώρα. Έχουν και μάτς στο πρωτάθλημα μεταξύ τους. Τώρα λέει ο Χρήστος. Πάλι τρία συνεχόμενα. Να το δούμε τώρα. Θα μας ληφθούν όλες οι απορίες. Θυμόμουν αυτό ότι είναι μετά ή από το πρώτο παιχνίδι ή μετά από τη ρεβάνς. Παίζουν καπάκι. Ίσως και να μην φοβάται, δηλαδή κάτι ξέρει. Τώρα δεν είναι γιατί η Τότεναμ παίζει με τη Χάντερσφιλντ. Οπότε το... Τώρα είναι το Liverpool Chelsea. Το βγάζουμε από ναι, την, κυρία, από την κουβέντα. Άρα αυτό εδώ. Να δούμε και... Έχει όντως ενδιαφέρον το δεν που. Δεν μπορώ να βρω άλλο λόγο που να μην χρησιμοποιήσει περισσότερο χρόνο. Θα μου πεις τώρα τι, το να παίξουν σε αυτό το επίπεδο 5 λεπτά από το 89 μέχρι το 94 ή 15 λοιπόν, λεπτά. Η City, πόσο με την, η City παίζει με την Crystal Palace και στη συνέχεια υποδέχεται δύο συνεχόμενες φορές την Tottenham. Μία στις 17 του μήνα και μία στις 20. Α, εντάξει, η City έχει. Ήταν στο γενικότερο πλάνο του rotation αυτό. Η City έχει μάλλον, 17 του μήνα πάλι... υποδέχεται την Tottenham για το Champions League. Την 20 του μήνα υποδέχεται την Tottenham για το πρωτάθλημα και 24 του μήνα πετάγεται μέχρι την έδρα της United για το παιχνίδι με την Manchester. Οπότε... Εκεί που θα κερδίσει η μεγάλη United. Και μετά πηγαίνει και, και, μετά πηγαίνει και στην Burnley. Δικαιολογείται κάπως. Τι μας ζωή στην Άγγλια, τι πρόγραμμα έχουν. Θα κάνεις τώρα το βίντεο του χρόνου. Κάτσε. 14 του μήνα. Το play-off να πούμε. 14, 17, 20. Εσύ, 14 του μήνα μάτς. 17 μάτς, 20 μάτς, 24 μάτς, 28 μάτς. Κυριακή, Τετάρτη, Σάββατο. Τι είναι αυτό, εγώ που το είδα είναι σαν τα πατακιούτα. Κουρασμένα τα παιδιά. Και στο PlayStation κουραστικό να τα παίξει όλα αυτά τα συνεχόμενα. Θέλει διαχείριση και εκεί τη παίχτη να του κουράζει να φορτώνει μπάλα. Ναι, να βάζει να βάζεις τα δάχτυλά σου σε πάγο. Ανά 20 λεπτά. Οπότε δικαιολογείται κάπω. Ίσως θέλει να του έχει φρέσκου. Σου λέει, αν είναι να χάσω κάποιο από αυτά, α χάσω τώρα με ένα 0 που γυρνάει. Κοίταξε, όπω και να έχει. 100-0 μαζί σου σε αυτό. Όπω και να έχει. Όμω το να του βάλει 5 λεπτά από το να του βάλει 15 λεπτά δεν ναι, νομίζω ότι θα μπορούσε να του βάλει 75 για παράδειγμα με το σκόρ τη. Το 0-0 σου τον βόλευε τον Γκουαρδιόλα. Ρισκάρι. Πε τι να κάνει. Εκείνο ξέρει και προφανώ γιατί δεν είναι αυτό που είναι, ξέρει καλύτερα από εμά. Να μα το αποδείξει αυτή τη φάση με τη City όμω. Αυτό περιμένουμε. Τι να αποδείξει άλλο, 100 βαθμού που γιατί αποκλείστηκε πέρσι ω φαβορή από τη Λίβερπουλ και αν αποκλειστεί πάλι φέτο ω φαβορή κόντρα σε θεωρητικά. Θεωρητικά αγωνιστικά χαμηλότερο επίπεδο ομάδα, διότι είναι και η βαθμολογική διαφορά που έχουν στην Premier League. Έτσι, πόσους βαθμούς απέχουν, γύρω στους 20, 15, 20, πόσο είναι η διαφορά. Όχι, δεν, παιδιά, τώρα μην συγκρίνουμε τώρα. Δεν, είναι μισό, το λιγότερο μισό επίπεδο. Πάμε. Οπότε πάλι είναι φαβορή. Και αν αποκλειστεί πάλι έτσι, πάλι από αγγλική ομάδα, είναι πολύ παρόμοιες οι περιπτώσεις σε σχέση με το πώς αποκλείστηκε πέρσι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε στην άλλη ανάγνωση του συγκεκριμένου ζευγαριού, διότι είναι δύο ομάδες, η City και η Tottenham, που στις τελευταίες δύο μεταγραφικές περιόδους κάναν και οι δύο συνολικά μία μεταγραφή. Επιστρέψαμε. Το ανάλυσε το Barry Repress. Είναι εδώ. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας για τους χθεσινούς προημιτελικούς. Σταθήκαμε λιγότερο στην νίκη της Liverpool επί της Porto, ίσως γιατί πάνω κάτω την περιμέναμε.
ίσως γιατί περιμέναμε κιόλας ότι από αυτό το ζευγάρι ίσως προκύψει η ομάδα που θα βρεθεί στα ημιτελικά ξεκάθαρα από το πρώτο παιχνίδι. Και έτσι πως κύλησε το μάτς αυτό, έγινε και από το πρώτο 20 λεπτό με αυτό το 2-0, το οποίο η Λίβερπουλ δεν μπόρεσε να το αλλάξει, αλλά και η Πόρτο δεν μπόρεσε να κάνει κάτι για να το να μειώσει αυτό το 2-0 και να έχει ένα βουνό μπροστά της. Και μετά πιάσαμε τη συζήτηση για το παιχνίδι τότε με την Manchester City. Χθες λοιπόν, πριν από το παιχνίδι, συζητούσαμε για δύο ομάδες οι οποίες συνολικά έχουν κάνει μία μεταγραφή. Τότε να για δύο μεταγραφικές περιόδους δεν πήρε παίχτη, ούτε το καλοκαίρι ούτε τον Ιανουάριο. Έχει κλείσει 400-450 μέρες με μία τελευταία μεταγραφή τον Ιανουάριο του 2018, όταν είχε αποκτήσει τον Λούκας Μόρ από την Paris Saint-Germain. Από την άλλη, η City για μεταγραφή 18, να την πω έτσι, γιατί κάτι παίχτες με 4 και 8 εκατομμύρια ευρώ που παίρνει και δίνει σε διάφορες ομάδες, 4 εκατομμύρια ευρώ για την Αγγλία είναι. Πήραμε γι' αυτό το παιδάκι πέρα. Είναι... Το πήραμε γι' αυτό, ναι. Για εμάς, τι θα λέγαμε, 100-105 χιλιάρικα για τη δική μας τα δεδομένα. Ναι. Μπορεί και λιγότερα. Ακριβώς αυτή είναι η αντιστοιχία. Πήρε λοιπόν η City τον Μαχρές και από εκεί και πέρα δεν πήρε κάτι. Και είναι θέμα ομοιογένειας. Τι εννοούμε ομοιογένεια? Ομοιογένεια μπορούμε να καταλάβουμε με κάποιους απλούς αριθμούς. Βρήκαμε τους De Bruyne και Dele Alli για να δούμε πόσα παιχνίδια έχουμε με τους υπόλοιπους συμπαίκτες τους μαζί. Λοιπόν, ο De Bruyne λοιπόν, μέχρι χθες πριν το παιχνίδι, είχε γράψει 138 παιχνίδια με συμπαίκτη τον Οταμέντι, 134 με τον Φερναντίνιο, 132 με τον Στέρλινγκ, 122 με τον Αγκουέρο, 111 με τον Νταβίτ Σίλβα, 87 με τον Σανέ, 80 με τον Στόουνς, 66 με Έντερσον και Walker και 65 με τον Γκουντογάν. Με τον Γκουντογάν γιατί τόσο άλλη? Μήπως και λόγω τραυματισμού και αυτά. Ο Ντέλε από την πλευρά του είχε παίξει 175 παιχνίδια με τον Γκέιν. 168. Ναι, 175. Κουράστηκα να βλέπουμε ένα στον άλλο μες στο γήπεδο. Τρεις σεζόν και σήμερα. Τρεις σεζόν. 168 με τον Τάιρ, 152 με την Έριξεν, 141 με τον Γιωρίς, 136 με τον Σον. Μεγαλύτερη ομοιογένεια. 127 με τον Βερτόγγεν, 122 με τον Αντρεβάριλ, 106 με τον Ντέιβις. 98 παιχνίδια με τον Τρίπιερ. 90 παιχνίδια με τον Ροζ. Αυτά με τον Τρίπιερ και τον Ροζ μου έκανε εντύπωση. Λέω, μάξ, θα είναι αρκετά, αλλά πόσα θα είναι. Τι είναι 98. 100 παιχνίδια. Και 90 με τον Ροζ. Για να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει ομοιογένεια. Και πώς χτίζονται οι ομάδες. Ναι, και αυτό το απλό που λέμε, το, ναι, ξέρει ο ένας τον άλλον. Τι ξέρει ο ένας τον άλλον? Για να έχουν παίξει 138 παιχνίδια, να το βάλουμε σε μέσο όρο σεζόν, ότι είναι 5 προπονήσεις ανάμεσα στα παιχνίδια. Μαζί. Για να είναι υγιείς, για να μπορούν να έχουν ένα σετ προπονήσεις. Να τις βάλουμε τρεις προπονήσεις. Δεν είναι 5 γιατί. Εντάξει. Γι' αυτό σου λέω. Α, το θεωρείς, ναι, όχι, 5 είναι φυσικά. Φυσικά είναι 5. Εγώ βάζω το παιχνίδι μέσα, δεν έχουν ρεπό ενδιάμεσα αυτοί. Κανονικά κάνουν. Γι' αυτό λέω. Πηγαίνουν στο γήπεδο κανονικά. Εγώ και επί 4 να το βάλεις. Ότι για κάθε παιχνίδι που έχουν παίξει μαζί έχουν κάνει και 4 προπονήσεις. Εντάξει, δηλαδή ο De Bruyne έχει. Είναι 132 επί 4 με το Sterling. Είναι πολύ πιο εύκολο να μάθει ο καθένας και τα δυνατά σημεία του συμπαίκτου του και τα αδύναμα και σε ποιο σημείο του παιχνιδιού μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω. Πώς να μην έχει καταλάβει. Πώς να τον καλύψει. Τι θέλει, πώς θα εκμεταλλευτεί τα καλά στοιχεία του συμπαίκτη σου. Έτσι. Και πώς αυτό που λέμε, έτσι, ότι σε στιγμή που πρέπει ο ποδοσφαιριστής να αντιδράσει κάτω υποπίεση και του αντιπάλου και χρόνου για να κάνει την πιο σωστή επιλογή, ότι θα ξέρει ο συμπαίκτης του πού θα είναι, πού θα βρίσκεται, πώς θα χειριστεί την κατάσταση. Πιο ξεκάθαρο ζευγάρι από αυτό τη City με την Tottenham για σύγκρουση project δεν υπάρχει. Ναι. Το ένα είναι το project, το οποίο κάποιος, αν θεωρεί κάποιος ότι είναι το εύκολο, ότι αγοράζω όποιον θεωρώ εγώ καλύτερο και μου κάνει. Αρχίζει να μεγάλη διαφορά αυτό στη τώρα. Σύγκριση των project, νομίζω ότι η πολύ μεγάλη διαφορά του project City είναι αυτή. Ότι έχουν πάρει, όπως λες Αντώνη, ό,τι καλύτερο θα μπορούσαν να πάρουν στις θέσεις τους. Είναι από τη μία υπάρχει η City, γι' αυτό λέω πόσο διαφορετικά project.
Η City δεν πήρε ό,τι καλύτερο. Τώρα, συγγνώμη που διακόπτω. Τα τελευταία χρόνια με τον Γκουαρδιόλα βασικά δεν πήρε ό,τι καλύτερο. Ό,τι παίρνει θεωρούσε. Αυτό που θέλει ο Γκουαρδιόλα. Ναι. Όχι ό,τι top κυκλοφορεί στην κάθε θέση. Όπως λέμε να κάνει Ρεάλ, ας πούμε, για πολλά χρόνια. Παίρνει ό,τι πιστεύει ο Γκουαρδιόλα ότι ταιριάζει στο στυλ που θέλει να παίξει. Χοντρικά, αν το δούμε, η μία είναι 199 αγορές και ένας δικός μας. Και η άλλη είναι μία αγορά και 99 δική μας. Πάνω κάτω, έτσι. Γιατί έχει και περισσότερες αγορές. Η Tottenham και τον Moore αγόρασε πρόσφατα δηλαδή. Και τελευταία είναι ο Σον. Από αυτούς όλους είναι ο Σον. Ο Έριξεν ήταν νωρίτερα. Τους βλέπω λίγο. Κέιν Ντάιρ, Έριξεν, Σον, Γιωρίς, Βερτόγκεν, Αντερβάιρελντ. Δεν έχει. Ιδιότητα ω δίδυμο, πόσα μάτια έχουν μαζί. Αν συμπεριλάβει την εθνική Βελγίου και στον Άγιαξ, ήταν μαζί. Είναι εύκολο να το δω, αλλά νομίζω ότι μέσω τράστιχνα. Είχα ακούσει το καλοκαίρι εκεί στο Μουντιάλ μια αναφορά. Είχα δει που παίζανε πάλι μαζί με το Βελγίο. Πρέπει να έχουν μαζί γύρω στα ένα τρελό αριθμό. Μπορεί και 500 παιχνίδια στην καριέρα του συνολικά. Δεν ξέρω αν κάποιο από του είναι παντρεμένο, αλλά πιο καλά θα ξέρετε το Overton και το Τεντεβάλ παρά τη γυναίκα του. Αν θέλει μια ομάδα να του πάρει, δεν πα παίρνει τον ένα, πακέτο. Όσο κοστίζουν και δύο μαζί. Να του πάρει, του κάνει δίδυμο. Είναι αυτό που ήμασταν καμιά φορά έξω από το σχολείο, παίζαμε μπάσκετ μέχρι να τελειώσουν οι μεγάλοι και μα έλεγαν μικρή, θα έρθει να παίξει. Έχω και το φίλο μου εδώ. Μην παίζω μόνο, μην είναι και αυτό εδώ. Και με το που μπαίναν οι δύο. Άρχισαν να λένε όλοι καλά τι κάνουν αυτοί. Δεν κάνανε τίποτα. Απλά ήξερε ο ένας τον άλλον και τον βοηθούσε. Και ήταν εκεί. Μην ξεφτύλει το που με έφεραν τώρα να παίξω λίγο εδώ. Αυτό. Πάντως, με αφορμή αυτές τις δύο ομάδες και αυτά τα δύο project, αρχίζει να ξεφουσκώνει αυτό που βλέπαμε για καμιά δεκαετία περίπου. Που, εντάξει, ακόμη ρέει το χρήμα αυτό, αλλά πλέον ρέει για ένα-δύο παίκτες αγοράζει μια ομάδα. Αυτό που βλέπαμε από την Παρή, από τη Σίτη, το είδαμε έντονα. Να αγοράζουν ό,τι κυκλοφορεί, να ξοδεύουν χρήματα. Είδαν ότι δεν πιάνει, γιατί δεν έφερε τίτλους, ειδικά στην Ευρώπη. Ακριβώς. Πάμε γιατί να χτίσουμε καλύτερα. Από κάποια στιγμή και μετά του λες: ωραία, εγώ θα σου δίνω κάθε μεταγραφική περίοδο 180 εκατομμύρια ευρώ. Θες να χαλάσει τα 100, εγώ θα σε ξαναδώσω 180 και τα 80 δώσω την άλλη μεταγραφική περίοδο. Αλλά μετά από τρεις μεταγραφικές περιόδους πρέπει να αρχίσεις να μου φέρνεις λεφτά. Θα πουλήσεις, θα μου φέρεις τίτλο που θα μου φέρει φανέλες, θα πάρεις και θα αγοράσεις τον Mr. Cosmos, ο οποίος θα πουλήσει 7.000 βρακιά και θα έχουμε και 7 εκατομμύρια φύσα από κοριτσάκια 12 μέχρι 19. Δεν με ενδιαφέρει. Άρα που καταλήγουμε. Εγώ βάζω χρήμα που... και θέλω να μου φέρεις χρήμα. Σε αυτό που τουλάχιστον αυτή η εκπομπή το λέει συνέχεια, ότι το νούμερο ένα πράγμα στο ποδόσφαιρο είναι ο σεβασμός στο group. Τίποτα άλλο. Σεβασμός στο group. Και αν φύγει ένας, το group πρέπει να μείνει συμπαγές, ώστε να έρθει άλλος ο οποίος θα έρθει. Ρασβάν Λουτσέσκου, βγες λίγο από το χρώμα του. Του. Τα σουβέρβα. Ναι, ρε φίλε, μισό λεπτό. Είπε το άνθρωπο, όπως είπε και πέρσι, ότι τρεις ποιοτικές προσθήκες. Άσχετα που δεν γίνανε. Άσχετα που δεν ήταν. Γιατί δεν κουμπώσαν οι άνθρωποι. Εδώ κολλάει. Εδώ θα πρέπει να παίξει χαλή ένα μονόλογο να ακούγεται από κάπου, να έχει ηχογραφεί από κάπου. Να έλεγε στον Λουτσέσκου, κύριε Λουτσέσκου, μιλήστε μας λίγο για το τι έγινε το καλοκαίρι με τον Τζάλμα κάπως. Να ακούσε ένα. Ναι, κάτι. Και να αρχίζει. Και τα δικά του, ναι. Και να αρχίζει. Εγώ του είπα και του πρόεδρου του είπα. Ναι, τον ήθελα. Ναι, όχι, δεν είναι κανένας, δεν είναι παιχταράς. Απλά ξέρει, δεν χρειάζεται. Του λέω μία φορά και καταλαβαίνει. Θα έρθει ένας καινούριος, θα του πω μία φορά και θα με κοιτάζει. Θα σταματήσει η προπόνηση. Μου χάλασε την προπόνηση. Την επόμενη προπόνηση θα ξαναρωτήσει. Μου χάλασε και αυτή την προπόνηση. Πράγματα που εμείς οι απ' έξω δεν μπορούμε να τα δούμε. Πολλές φορές μπορεί να μην κατανοούμε επιλογές προπονητών, μεταγραφών. Από και τι είναι δυνατόν τώρα να μην έχει ή να μην θέλει τους καλύτερους ποδοσφαιριστές. Σίγουρα το 6 μπορεί να βρει μία-δύο προσθήκες που να είναι ποιοτικές στο ρόστερ του. Αλλά βλέπεις ότι το group είναι τρία χρόνια ίδιο. Έχουν, όπως λέει ο Αντώνης, τώρα έχουν 150 κατά μέσο όρο. Τελειά, έχει 150 παιχνίδια με τους συμπαίκτες του. Δηλαδή, εντάξει. Πώς να μην έχει αποτέλεσμα μετά. Προσέχεις πολύ το τι θα πειράξεις από ένα τέτοιο σύνολο. Τι θα βάλεις μέσα από το σύνολο, πώς θα το υποδεχτεί. Μην πάμε μακριά, και επειδή ανέφερε τη Real πριν. Η Real πώς κατέκτησε τα τρία τελευταία Champions League. Με το ίδιο ρόστερ. Με την ίδια δεκάδα τρεις τελικούς. Ναι. Ό,τι και αν έγινε όλη τη χρονιά. Είχε ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν μια-δυο προσταφερές. Τον ίδιο κορμό. Ό,τι και αν έγινε όλη τη χρονιά, η ενδεκάδα του τελικού ήταν αυτή. Και η Real με τους Γκαλάκτικους τι είχε πάρει αντίστοιχα. Τίποτα. Σε άλλο τέτοιο, η Juventus. Στο ίδιο κομμάτι. Ναι. Πώς πήγε πάλι το γκρουπ. Η Juventus ειδικά από πίσω και από τη μεσαία γραμμή και πίσω. Μπονούτσι, Κελίνη, Μπαρτζάλι. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτές οι ομάδες. Τσιμέντο, όχι μόνο επειδή αυτοί παίζουν και νομίζω ότι πέφτει σε τείχος. Αλλά γιατί είναι δεμένοι. Ακόμη και όταν τους αντικατέστησε,
επειδή είχε τη φιλοσοφία αυτή ο Αλέγκρι, γιατί ο Αλέγκρι είχε και το σύνολο με Πίρλο, Βιντάλ και μου διαφεύγει ποιος ήταν ο τρίτος στο κέντρο, και το επόμενο σύνολο που έχει ο Αλέγκρι έχει στο κέντρο τον Πιάνιτς που φέρνει στο στυλ του Πίρλο, το Ματουιντί που φέρνει στο στυλ του Βιντάλ, δηλαδή την ίδια φιλοσοφία. Ακριβώς. Δεν αλλάζει το project. Ακριβώς. Μπορεί να αλλάζουν πρόσωπα, αλλά τα πρόσωπα που θα έρθουν θα είναι στην ίδια φιλοσοφία. Θα είναι στα χαρακτηριστικά που έχουν, μάλλον, θα είναι πολύ κοντά σε αυτό το βεθόν που αντικαταστήσει. Έφυγε ο Ευρά, ήρθε ο Σάντρο. Παρόμοια αριστερά, μπακ, μπορεί να παίξει όλη την πλευρά. Η ώρα που στα περισσότερα κανάλια παίζουν τα αθλητικά. Τι ωραία κάθετη πάσα γίνεται στο 2-0 τη Λίβερπουλ. Τι ωραία κάθετη πάσα με στην περιοχή, την έδειξε πριν. Δεν την είδα. Δεν το πρόλαβα. Εδώ όμως υπάρχει κόκκινη κάρτα, Αντώνη. Αου! Τι έγινε το VAR. Όπου θέλουμε να το ξεχνάμε το VAR. Τι έγινε. Κόκκινη κάρτα. Και δεν του δίνει ούτε κάρτα, ούτε κίτρινη. Γελούσε. Προσπαθούσε. Είχε το ύφος του. Σαλάχ. Κύριε Σαλάχ, έτσι γελούσε και ο. Και πώς το λένε. Και ο Ράμος. Εγώ τάσομαι και το λέω επειδή Αντώνη το συζητούσαμε και έξω. Τάσομαι υπέρ του Φουρίου Φέρντιναντ, ο οποίος ήταν έξαλλος για άλλη μια φορά με την απόφαση των VAR να δώσουν πέναλτι και σε τέτοιες στιγμές οι οποίες, τι να πω, λέει ξεκάθαρο ότι πρέπει ο άνθρωπος ο οποίος αποφασίζει να στείλει τον διαιτητή να δει στην οθόνη, να δει ξανά τη φάση, ότι πρέπει να είναι σχετικός με το ποδόσφαιρο και να μην πηγαίνει τόσο απλά. Και εγώ, επειδή πραγματικά στη ροή του αγώνα δεν κατάλαβα τίποτα, όπως και με το της Manchester United το πέναλτι που κέρδισε και πέρασε, θεωρώ ότι χαλάει το παιχνίδι. Ωραίο Φέρντιναντ, ποια είναι η λογική του? Τι, παιδιά, κάτι που το είδαμε όλοι, να το ξαναδούμε. Κάτι που δεν το καταλάβαμε όλοι, άστο, πάει, πέρασε. Αυτό είναι, αυτή είναι η ουσία. Τι να κάνουμε τώρα. Ποδόσφαιρο, θα το κάνουμε σε λίγο μπάσκετ το ποδόσφαιρο. Είναι η τελευταία φορά που συζητήσαμε σε αυτήν την εκπομπή για το VAR, ήταν με αυτήν την λογική. Το κατά πόσο και με ποιον τρόπο πρέπει να μπει. Και τότε είχα πάλι αναφέρει αυτό το παράδειγμα του αμερικάνικου ποδοσφαίρου, που εκεί υπάρχει η λογική του VAR, αλλά εκεί υπάρχει στα πάντα όλα. Δηλαδή το παιχνίδι σταματάει. Τρεις την ώρα. Ναι. Γιατί έχουν εκεί τις γιάρδες, τα 10 γιάρδες. Είναι αβάσιμη η σύγκριση. Απλά αναφέρω το πόσο έχει μπει στο ένα, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε στο ποδόσφαιρο, στην είσοδο να αρχίσουμε να βάζουμε, να μας βοηθάει η τεχνολογία. Στην αρχή είχαμε την goal line technology. Ακόμα είπε ότι. Ότι η City είναι, ο Ποκετίνο δήλωσε ότι ακόμα η City είναι το φαβορί για αυτόν. Για να το λέει και ο ίδιος. Νομίζω ότι αυτό που έπρεπε να κάνει είναι να βάλει την Tottenham στο μέρος που της αντιστοιχεί. Στο πρώτο ημίχρονο λέει ήμασταν κακοί, στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν εξαιρετικοί, ο κύριος Γκουαρντιόλ είπε ότι το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό. Ναι, το καταλάβαμε. Σωστά. Και συγκρίνει βέβαια για το περσινό ότι. Ναι, γιατί είναι αντίστοιχη περίπτωση. Ναι. Πέρυσι το κακό μας λέει παιχνίδι. Λέει, τώρα μπορούμε να το γυρίσουμε. Ναι. Πέρυσι το κακό μας παιχνίδι. Το φάγαμε. Να δούμε και την. Εδώ. Η μαγεία του 14. Ολιβέιρα βλέπει αυτός. Πόσα τέτοια γκολ έχει βάλει φέτος η Λίβερπουλ. Μάλλον με έχει δει την πάσα του Ολιβέιρα στο Βιερίνια ο Χέντερσον. Η μαγεία. Με Άρνολ και Ρόμπερτσον να πατούν στην περιοχή και να κάνουν παράλληλες πάσεις. Η μαγεία του 14 στη Λίβερπουλ. Τον κράζουν όλοι. Εντάξει, τι, και αυτός, άμα βάλουμε τώρα πόσα παιχνίδια έχει ο Χέντερσον. Λογικά στα 150-160. Εδώ τώρα αν δοθεί κόκκινη στο 83, έχει ένα δεκάλεπτο υπόρτο με παίκτη παραπάνω και έχει την έλλειψη του Σαλάχ η Λίβερπουλ στη ρεβάνση. Αλλάζουν τα δεδομένα, δεν δίνεται όμως. Φυσικά. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Και αν τα γράφετε, θα βάζετε ένα κουτάκι κάτω με 8 γραμματοσυρά. Είναι και αυτό μια ανάγνωση. Ωραία. Έχουμε ένα δεκάλεπτο. Σκάρτο. Ναι, γιατί τον βλέπω το διαιτητή ότι ψάχνει. Και να μην το δώσει το διαιτητή, θα το δώσει το VAR. Με βάρη χωρέα. Για τα. Ένα πεντάλεπτο να μιλήσουμε για τη Γιούβε. Να μιλήσουμε για τη Γιούβε. Να ξεκινήσουμε με τη Γιούβε. Σ' ακούω. Λοιπόν, πες μας πώς μπορεί ο Άγιαξ να μας απαλλάξει τη Γιούβεντους. Δεν θέλουμε να μας απαλλάξει καταρχήν. Δεν το ξεκινάς ωραία. Όπως λένε σε αμερικάνικες ταινίες οι δικηγόροι, let me rephrase. Λοιπόν. Δεν θα ήθελες ως τότε να με ρεβάνεις από τη Γιούβε που σε απέκλεισε πέρσι στους 16. Με τον τρόπο που σε απέκλεισε, με εκείνη την επική ανατροπή. Καλά να δω ότι τότε να στο ημιτελικό Champions League κατέβηκε, πώς το λένε, αυτό το space jump που θέλω να κάνω το 2. Τώρα δεν το κούμπο φέρτε, δεν με πειράζει.
Δεν είναι εύκολα για την Γιούβε πάντως σήμερα. Παρότι θα παίξει ο Κριστιάνο, ο Άγιαξ μας έδειξε και κόντρα στη Ρεάλ ότι. Το έχω πει πολλές φορές και μπορεί να είμαι κουραστικός. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα το ότι πρώτον οι απαιτήσεις μας από τον Άγιαξ είναι σύμφωνα με αυτό που είδαμε στο παιχνίδι με τη Ρεάλ. Κακώς. Και ένα δεύτερον, ότι πιστεύω ότι δεν υπάρχει. Στείλει ένα μήνυμα στο Facebook. Παιδιά, έχω δει εγώ τον Άγιαξ 2-3 φορές από εκείνη τη στιγμή. Εγώ για παράδειγμα δεν τον έχω δει. Ούτε κι εγώ. Ναι, αλήθεια. Θα μου πεις, θα σου έκανε τίποτα να τον έβλεπες στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα. Ναι, θα έβλεπες 2-3 αυτοματισμούς. Κάτι. Αν καθώς να παρακολουθείς ένα παιχνίδι, όχι να το δεις, να παρακολουθείς μια ομάδα. Να καταγράψεις λίγο πώς κάνει, πώς δεν είναι. Ξέρεις ποια διαφορά. Εκεί ο Άγιαξ στο πρωτάθλημά του παίζει σαν φαβορί. Τώρα θα έχει άλλο ρόλο. Μαζί σου είναι τελείως διαφορετικό. Επομένως, λογικά θα προσαρμοστεί σε κάτι διαφορετικό. Δεν νομίζω να πάει να παίξει δηλαδή με τόσο ψηλά την άμυνα όπως παίζει είναι με αντίπαλο ότι είναι Χέρεφεν. Είναι Άγιαξ Γιουβέντους. Προφανώς θα. Το καλό για την Γιουβέντους είναι αυτό, ότι με βάση όσα είδε κόντρα στη Ρεάλ από τον Άγιαξ, πάει πολύ πιο υποψιασμένη σαφώς. Από το να είχε μια κλήρωση με τον Άγιαξ στους 16, όπως πήγε η Ρεάλ. Απ' την άλλη, ο Άγιαξ έχει την διεκριμένη ταχύτητα, αλλά έχει ίσως και το βάρος πλέον να αποδείξει, διότι περισσότερα μάτια πάνω του, περισσότερες προσδοκίες. Έχουμε τον Κριστιάνο να ζει και να αναπνέει για να πει ότι η Ρεάλ δεν απέκλεισε εγώ. Όντως, είναι και αυτό στα κίνητρά του. Ο άνθρωπος ο οποίος πρώτα λέει καλημέρα στον καθρέφτη και μετά συνεχίζει μέρα του. Δεν κακό. Καλημέρα. Κούκλος είσαι και σήμερα. Αυτό τον έφτασε εδώ. Αυτό ήθελα να πω. Από το στόμα μου το πήρε. Έτσι είναι. Αυτή είναι αλήθεια. Αυτό τον έφτασε εδώ. Δεν έχει ίσως το ταλέντο του Μέση, γιατί πολλές φορές πάει εκεί η σύγκριση, αλλά. Ο Κριστιάνο είναι από τους παίκτες που ακόμα και τώρα ρωτάει ένας, ρε εσύ ο Κριστιάνο πώς είναι, 34. 34. Και θα παίζουμε 37, δεν είναι. Και λες, okay, ναι ρε φίλε, εμείς 34 λέμε τι απόσυρες ξέρω εγώ να είναι, τι ταχυδύναμη και αυτά. Βγάλ τον Θαμάτς με τη Σπάλ και τη Σασουόλ, ας πούμε στην Ιταλία, ξεκουραστεί, όχι δεν έχει. Μέσα να σπάει τα ρεκόρ, δεν το δέχεται. Άρα και έχουμε ένα ερωτηματικό για το πόσο Άγιαξ θα, τι κοστούμ θα φορέσει μάλλον ο Άγιαξ απέναντι στη Ιουβέντους που δεν χαλάει το μη φάμε γκολ και λάτε σπίτι μας και το United Μπαρσελόνα. Όπως ο Άγιαξ ίσως να μην έχει σχέση όσον αφορά τη φιλοσοφία του και τον τρόπο προσέγγισης του παιχνιδιού σε σχέση με το πώς πήγε στη Μαδρίτη εκεί που έπρεπε να ανατρέψει αποτέλεσμα και το έκανε εμφατικά. Έτσι κατά πρώτον η ενδεκάδα της United δεν θα έχει καμιά σχέση με την ενδεκάδα της United που πήγε και κέρδισε την Paris Saint-Germain με 1-3. Ναι. Με 1-3. Ναι. Με δεν το VAR να τους περνάει έτσι. Δεν θα έχει καμία. Μαζί σου. Συμφωνούν εδώ και τα κορίτσια με το λιποδιαλύτη. Λοιπόν, είναι ένα ζητούμενο για την United, η οποία προσπαθεί να εγκαταλειφθεί αυτή την άβρα του τρόπου με τον οποίο αποκρίθηκε. Την άβρα που έχει φέρει μέχρι σε έναν βαθμό, γιατί υπάρχουν και προπονητικά πράγματα, ο Solskjaer. Και απ' την άλλη είναι μια Μπαρτσελόνα η οποία είναι ακριβώς στην λογική της City. Η City κληρώθηκε με την Tottenham και αμέσως σκέφτηκε, παιδιά, όχι φέτος, μην γίνει τώρα καμιά, μας κάνουν καμιά κηδεία τώρα αυτή, πάμε με τελικό. Η Μπαρτσελόνα σκέφτεται, δηλαδή, εντάξει, άντε πέρυσι ο Κωστάκης δεν γούσταρε τη χωριά της, γούσταρε την Μπαρτσελόνα και έκανε 3-0. Ο Κωστάκης πονάει ακόμα στην Μπαρτσελόνη. Έτσι, ναι. Γιατί η Μπαρτσελόνα είχε αποκλεισμό πέρυσι παρόμοιο με τις Ρεάλ φέτος. Δηλαδή η Ρεάλ έπρεπε να ταπεινωθεί μες στην έδρα και ταπεινώθηκε. Δηλαδή τώρα αυτό το Ρώμα Μπαρτσελόνα 3-0, ακόμα και τώρα, άμα κάποια στιγμή δεν έχει κάποιος να κάνει, μπορεί να πει εσείς πώς το καταφέραμε, το ξαναδούμε λίγο αυτό. Πώς. Φυσικάστηκα σαν παίχτης Μπαρτσελόνα και εκεί όποιος το θέλει περισσότερο κερδίζει. Βρήκε τη φάση ο Μανολάς και τον κάρφωσε. Είναι λοιπόν η Μπαρτσελόνα, η οποία φέτος έχει καθαρίσει το πρωτάθλημα. Η United τα πλευρά της έχει ξαναμπεί σε τροχιά τετράδας και έχει και το μυαλό της εκεί. Και είναι ένα παιχνίδι στο οποίο οι περισσότεροι θεωρούν φαβορεί, πώς να το πω, φαβορεί την Μπαρτσελόνα για την πρόκριση, αλλά όχι τόσο το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή
δεν θα νομίζω να είναι μεγάλη έκπληξη αν δεν κερδίσει η Μπαρτσελόνα σήμερα. Θα σκοράρει όμως, έτσι δεν είναι. Δηλαδή δεν βλέπει νομίζω κάποιος να μην βλέπει την Μπαρτσελόνα σκοράρει. Εγώ θα πω αυτό που είπα και πριν για να φύγω κιόλας με την πρόβλεψη. Πιστεύω θα κερδίσει United. Με ένα σκορ τώρα 2-1 θα είναι 3-2 να ανοίξει όσο πολύ το μάτς. Αλλά πιστεύω θα κερδίσει, αλλά με σκορ που θα γυρνάει. Η United πλέον στο Champions League, αυτό που λέγαμε και πριν και για την. Ποιον το λέγαμε. Για την Πορτό. Έπιασε ταβάνι. Από εδώ και πέρα, ό,τι και να κάνει. Ναι, έτσι. Δεν μπορεί να πει κανείς στη United γιατί αποκλείστηκε την Μπαρτσελόνα. Έχει λιγότερο βάρος, όλο να πω, λιγότερο άγχος. Η Μπάρτσα δεν χωράει δεύτερο σερί αποκλεισμό σαν τον περσινό. Είναι σύλλογος η United που... Η πινελιά, ξέρεις το ύπουλο να το πω, να το ακούσω τουλάχιστον εγώ. Είναι σύλλογος η United, ο οποίος έχει το ειδικό βάρος για να χτυπήσει την πρόκληση. Έχει ξεμάθει όμως, σε αυτό το ύπουλο. Σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι το κίνητρο είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο φέτος, ειδικά με την Μπαρσελόνα. Γιατί τόσα χρόνια με τα τρία που έχει πάρει Real, αυτοί το έχουν βιώσει στο πετσί τους ότι κοίταξε τι κάνει ο άμεσος ανταγωνιστής μου. Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Και επειδή το πρωτάθλημα πλέον το έχουν πάρει κακά τα ψέματα, νομίζω ότι θα δώσουν όλη την προσοχή τους στο Champions League. Και επειδή ο Κριστιάνο ήταν η Real μέχρι πέρυσι, και μόνο που ο Κριστιάνο όποτε μπορεί δείχνει τον αριθμό των πόσων έχει, τέλος πάντων, Champions League, ναι, είναι αυτό ένα δείγμα γραφής για τον τρόπο τον οποίο σκέφτονται στην. Αυτός και ο Μαλτίνι έχουν 5 νομίζω. Δεν έχει, δεν είναι άλλοι. Έχει 5 ο Μαλτίνι. 89-90 ή 88-9, τώρα θυμάμαι εκεί. 2003, 2007. Αυτά. Πρέπει να έχει ένα ακόμα εκεί τη δεκαετία του με Αρίγκο Σάκη. Ένα ακόμα. Τέλο πάντων, αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει. Λοιπόν, τελειώνοντας, να πούμε ότι κατά πρώτον, αυτό που κοιτάξαμε λίγο χθες στο Repress είναι ίσως αυτό που δεν θα το περιμένατε περισσότερο, αλλά επειδή ο Λιωρίς πιάνει το πέναλτι. Ο Λιωρίς πιάνει το πέναλτι του Αγκουέρο. Καθίσαμε και βρήκαμε όλα τα πέναλτι που έχει εκτελέσει φέτος ο Αγκουέρο, για να δούμε εάν ήταν επιλογή ενστίκτου το να πέσει σε εκείνη την πλευρά ο Γιωρίς, ή είχε στο μυαλό του ότι προς τα εκεί τα πάει, που μπορεί να είναι και το δεύτερο. Πράγματι, από το βίντεο που δείξαμε, 4 ή 5 πέναλτι έχει χτυπήσει, ναι, δεξιά κάτω στη γωνία. Και ένα δεύτερο είναι ότι το τελευταίο μας μεταγραφικό απόκτημα στο Repress, ο Βότης Πλιάκος, έκανε χθες ποδαρικό. Εμφαντικό. με τον Λιωρίς να του κρατάει το 0-0 στο ημίχρονο, όπως το περίμενε, και τον Σον να ανοίγει το σκορ του παιχνιδιού. Εντάξει, πάρα πολύ σωστή πρόβλεψη. Το πέτυχε ακριβώς, νομίζω, παραγγελία. Αν έρθουν και τα γκολ του Ζίγιεχ και του Σουάρες σήμερα. Που έχει, αυτά έχει δώσει σήμερα. Θα ξεκινήσει το. Ζίγιεχ και Σουάρες. Ναι, ναι, θα ξεκινήσει τρένο. Τρένο, βέβαια. Ήδη έκανε φατικό ποδαρικό. Τρένο. Θα είναι. Ωραίο το βράδυ. Και βέβαια έρχεται η ερώτηση κλειδί. Ποιο μας θα δεις. Τι θα το, εντάξει. United, Barcelona, συζητητή. Ναι. Στο άλλο, κλεφτές ματιές. Εχθές, ας πούμε, το μάτς αν τελείωνε 0-0, τότε με τη City, δεν ήμουν πολύ ευχαριστημένος σε ένα τόσο γεμάτο παιχνίδι με τακτικές αναλύσεις, έτσι, τον τρόπο που προσπαθούσαν και οι δύο ομάδες να βρουν χώρο και ο άλλος πάντα προσπαθούσε να μην επιτρέψει στον άλλο να αναπτυχθεί σωστά. Και νομίζω ότι σήμερα μεγάλο ενδιαφέρον τακτικό έχει η United. Κοίταξε, με την Barcelona. Κακά τα ψεματικά. Απόψε ονομάτων, για τελευταία δεκαετία, νομίζω ότι αυτό το. Έβαια. Το Μπαρτσελόνα με την United. Πλάκα, τα τελευταία 20-25 χρόνια και Μπαρτσελόνα και United έχουμε δει τελικό. Και Άγιε και Κουβέντους έχουμε δει τελικό, έστω και αν πηγαίναμε ακόμα σχολείο. με Λιτμάνεν και Ραβανέλη Βιάλι ο Γιουβέντους. Λιτμάνεν είναι ο Άγιαξ, Ραβανέλη Βιάλι η Γιουβέ. Πόσο μακριά μας φαίνεται ότι υπήρχε ομάδα η οποία έπαιρνε πρωταθλητριών Champions League, τι λέγονταν Champions League τότε, με σκόρε το Λιτμάνεν. Δηλαδή ούτε εξωγήινος ήταν, ούτε σπαθιά κατάπινε. Αλλά ήταν ποδοσφαιριστής του αγώνα. Ούτε έτσι καμιά, το λέγω αυτούς τους παίχτες. Ούτε καμιά καριέρα τεράστια έκανε. Είναι πάντα εκεί οι πρωταγωνιστές. Λέκει.
είναι από αυτού που είσαι σκυθροπό. Να πούμε που θα δούμε τι θα κάνουμε στο παιχνίδι. Ξαφνικά ανοίγει τα πορτίδια και λέει: ο κότσο, και είμαι εγώ εδώ. Και όλη η ομάδα πετάγεται και λέει: όπα, εδώ είμαστε. Προχωράμε. Ο Λιτμάν είναι ειδικά. Τον έχω στην καρδιά μου και στο μυαλό μου τον Λιτμάν, γιατί μια φορά σε εκδρομή σχολική έχω βάλει 4 γκολ. Δεν έχω ξαναβάλει ποτέ. Ποτέ. Έχω βάλει 4 γκολ, εκ των οποίων το ένα το έχω βάλει με κεφαλιά, που με πονούσε το κεφάλι, και το άλλο με το γόνατο. Σημασία έχει να πάει μέσα. Ήταν η μέρα που στην εκδρομή μου πιάναν όλα. Και από τότε μου έμεινε το Λιτμάν, γιατί σου λέει, εντάξει, μα ήρθε από το πουθενά και τα έκανε όλα. Λοιπόν. Νομίζω ότι και το VAR να το, και στο VAR να το δούμε, θα δοθεί το πέναλτι, το οποίο έχει σφυριχτεί. Ο Γιώργος Αγόρας παίρνει σκυτάλι από το Analyse το by Repress. Ανανεώνουμε το ραντεβού που έχουμε όπως κάθε μέρα για αύριο στις 2, με ό,τι θα μας έχει δώσει η σημερινή μέρα για το Champions League, και λίγο να δούμε το Europa League, που τώρα που άρχισε να ξεκαθαρίζει από το Στάρι, έχουμε 8 ομάδες, πιστεύω ότι κάτι θα έχουμε και από εκεί. Με Νάπολη είμαι εκεί, έτσι. Το δηλώνω από τώρα. Νάπολη είμαι ανοιχτά. Ωραία, είμαστε δύο. Τέλεια. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι.